Θεώρησα υποχρέωσή μου να έρθω σήμερα να σας ενημερώσω. Ο λόγος που εχθές δεν μπορούσα είναι ότι ήμουν απασχολημένος με δουλειές που αφορούν αυτό το πράγμα, που ήταν επίσης πολύ σοβαρές. Θέλω να σας θυμίσω ότι προσπαθώ να κρατήσω το προσφυγικό μεταναστευτικό σε ένα πολύ χαμηλό επίπεδο. Με αυτή την έννοια δεν θα βγάλω πολιτικό λόγο. Θα σας δώσω στοιχεία και κάποιες εκτιμήσεις. Έχει ξεσπάσει λοιπόν ένας θόρυβος σε σχέση με την προοπτική του ότι κάποια κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητάνε να φύγουμε από τη Σέγγεν γιατί δεν ανταποκρινόμαστε στις υποχρεώσεις μας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός ο θόρυβος έχει γίνει πολύ πιο έντονος την τελευταία εβδομάδα και οι λόγοι κατά την δική μου άποψη, που σημαίνει ότι είναι μια υποκειμενική άποψη, είναι ότι την Παρασκευή έχουμε ένα συμβούλιο υπουργών στις Βρυξέλλες, από όπου θα προσπαθήσουν να περάσουν δύσκολα πράγματα για τη χώρα μας. Έχει σχέση με το ότι θέλουν να καθησυχάσουν την κοινή τους γνώμη, η οποία δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει το προσφυγικό. Βλέπετε, αυτή ήταν πρώτη φορά σε επαφή με αυτές τις τεράστιες ανθρώπινες μετακινούμενες μάζες. Και επίσης νομίζω προσωπικά, και είναι πάλι μια υποκειμενική γνώμη, ότι πέρα από τις αγγελώσεις που μπορεί να έχω εγώ, υπάρχουν και αγγελώσεις στην Ευρώπη σε σχέση με το ότι τούτη εδώ είναι μια αριστερή κυβέρνηση η οποία δηλιάζει, έχει αγγελώσεις και δεν μπορεί να προχωρήσει σε διάφορα πράγματα. Η άποψή μου είναι ότι αυτό όλο το σκηνικό στηρίζεται στο ψέμα, στην διαστρέβλωση, στην απόκρυψη και σε υπαρκτές αδυναμίες στη διαχείριση που επέδειξε η ελληνική κυβέρνηση και εγώ προσωπικά. Θα σας πω για τα ψέματα. Πολύ, πολύ κοφτά. Γράφτηκε ότι μας δίνουν 400 Eurodac, είναι τα μηχανήματα που γίνεται και δεν τα παίρνουμε. Έχουμε ζητήσει 100 Eurodac, μας έχουν δώσει μονάχα 48. Κάθε φορά από τότε που εγώ έγινα υπουργός στην υπηρεσιακή κυβέρνηση, καταθέτουμε έγγραφο και ζητάμε Eurodac. Μας έχουν δώσει μόνο 48 και αυτά όχι σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα 12 τα έδωσε η Γερμανία σε διμερή διαπραγμάτευση, σε διμερή ευγένεια θα έλεγα από την πλευρά της. Από τις κατηγορίες είναι η Frontex, ότι εμείς δεν θέλουμε να συνεργαστούμε με τη Frontex. Σας λέω ότι καταρχήν με τη Frontex έχουμε στο έδαφος και στη θάλασσα μια εξαιρετική συνεργασία. Σας λέω ότι έχουμε ζητήσει, αφότου εγώ ήμουν υπηρεσιακός υπουργός τουλάχιστον, 318 ανθρώπους από τη Frontex και έχουμε στο έδαφος κάθε μήνα μόνο 40, οι οποίοι έχουν και το ωράριο της δικής τους χώρας, δηλαδή μετά από πίεση δουλεύουν 2 βάρδιες, ενώ οι δικοί μας αστυνομικοί δουλεύουν όλο το 24ωρο και δημιουργεί προβλήματα στη συνεργασία. Το Σεπτέμβριο κατέθεσα οδικό χάρτη όπου ζητάω 1.600 άντρες της Frontex για να μπορέσουν να βοηθήσουν στη διαχείριση του προσφυγικού στα νησιά. Παραμένουν 40 άνθρωποι κάθε μήνα. Δεν ξέρω, καταθέτω χαρτιά κάπου. Συγγνώμη. Εντάξει, τώρα εγώ τα μπερδεύω λιγάκι εδώ, δεν πειράζει. Για τα Rabbit. Τα Rabbit είναι ειδικά Frontex. Ας πούμε είναι τα κομάντο των Frontex. Η Frontex είναι γενικά αστυνομία η οποία δεν έχει κυριαρχικά δικαιώματα, είναι υπό έλεγχο πάντα δικών μας αξιωματικών και τη χρησιμοποιούμε στις καταγραφές. Και αυτός είναι και ο λόγος που δημιουργήθηκε. Τα Rabbit είναι περίπου το ίδιο πράγμα με πιο πολλές επιχειρησιακές δυνατότητες. Μας κατηγορούν ότι αρνούμεθα τα Rabbit. Ήδη από τον Ιούλιο έχουμε ζητήσει παραπάνω Rabbit από αυτά που έχουμε για τα θαλάσσια σύνορά μας, τα οποία δεν μας έχουν δοθεί.
Προχτές εγώ στην σύσκεψη που είχα με τον Άσελμπορν, τον πρόεδρο της Επιτροπής, ζήτησα καινούργια ράμπιτς. Υπάρχει εδώ πέρα μια πολύ μεγάλη διαφορά. Τα ράμπιτς δεν τα θέλουμε στα χερσαία μας σύνορα με τη Φύρο. Όπως και τη Frontex δεν την θέλουμε στα χερσαία μας σύνορα με τη Φύρο, για να κάνει, όπως η ίδια ζήτησε, κοινές περιπολίες με εμάς και με τη Φύρο. Αντίθετα, την θέλουμε στη θάλασσα, την θέλουμε στα νησιά, θέλουμε και τα ράμπι στα νησιά και τα ζητάμε. Υπάρχει μία άποψη και μία κατηγορία, όλα αυτά χτίζουν ένα κλίμα, ότι εμείς αρνιόμαστε να κάνουμε επιστροφές, τα returns. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι ο παράνομος μετανάστης από ένα σημείο και μετά, όταν περάσει ο μήνας που δικαιούται να είναι, συλλαμβάνεται και γυρνάει στη χώρα. Θέλω να σας πω ότι συνεχίζουμε και κάνουμε returns στις χώρες που δέχονται, δηλαδή στη Γεωργία, στην Αλβανία και σε άλλες χώρες που δέχονται. Προσπαθούμε να κάνουμε returns στην Τουρκία και στο Πακιστάν και δεν δέχονται. Την ημέρα που κάναμε το πρώτο relocation για συμβολικούς λόγους, ακριβώς σε μια προσπάθεια να αποδείξω και η κυβέρνηση ότι εμείς θέλουμε την νόμιμη μετεγκατάσταση, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε συνέχεια με μια παράνομη κατάσταση, ετοιμάσαμε μια επιστροφή 62 για το Πακιστάν, η οποία γύρισε πίσω. Εχθές το βράδυ ξαναστείλαμε 39 στο Πακιστάν, δεχτήκανε με αεροπλάνα της Frontex, δεχτήκανε 20 και τους άλλους μας τους επιστρέψανε. Εδώ πέρα υπάρχει και ένα ζήτημα οικονομικό, δηλαδή τόσο για τα returns όσο και για τα relocation μετά, υποτίθεται ότι θεσμικά τα αναλαμβάνει ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης. Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης δεν έχει εκταμιεύσει ακόμα λεφτά. Μέχρι τη συνάντηση που είχα εγώ με τον Άσελμπορν πριν από 2 μέρες, 3, και εχθές εκταμίευσε και υποτίθεται ότι τώρα έχει χρήματα. Relocation. Relocation είναι ότι φεύγει από εδώ και πάει σε μια χώρα της Ευρώπης. Κάναμε το πρώτο relocation, έχουμε άλλους 160 ανθρώπους οι οποίοι περιμένουν να γίνουν αποδεκτοί από χώρες της Ευρώπης, αλλά μέσα από οικονομικά ζητήματα, πρώτον γιατί δεν υπήρχαν χρήματα. Τα χρήματα ξεκλειδώθηκαν εχθές, μετά από τις συζητήσεις με τον Άσελμπορν. Και μέσα από γραφειοκρατικές διαδικασίες των άλλων χωρών, αυτά τα 160 άτομα δεν έχουμε μπορέσει ακόμα να τα κάνουμε relocation. Πιστεύω ότι θα γίνει τώρα τις επόμενες μέρες. Για εμάς είναι πολύ σημαντικό να γίνει, για να φανεί ότι υπάρχει ένας νόμιμος δρόμος για να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να πηγαίνουν στην Ευρώπη. Τώρα δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Συνεχίζω. Ωραία. Πολιτική προστασία. Μας κατηγορούν ότι δεν ζητήσαμε πολιτική προστασία. Είναι αλήθεια. Εγώ από τότε που ήμουν υπηρεσιακός υπουργός και τώρα ακόμα αρνιόμουν να ζητήσω πολιτική προστασία. Δεν υπήρχε ο κατάλληλος μηχανισμός ώστε να γίνει δεκτή. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο μέσα σε αυτό το τεράστιο ρεύμα, 4.000 με 10.000 την ημέρα, να μπορέσουμε να καθορίσουμε με επιστημονική ακρίβεια τις ανάγκες. Τώρα που τα hot spots και όλα αυτά έχουν πάρει το δρόμο τους, μπορούμε να καθορίσουμε τις ανάγκες. Ζητήσαμε πολιτική προστασία, δεν ζητήσαμε απλώς κουβέρτες, ζητήσαμε πολλά πράγματα, φορτηγά, αυτοκίνητα, ασθενοφόρα που δικαιούμεθα. Θέλω να σας πω ότι μέχρι τώρα όσες χώρες της Ευρώπης έχουν ζητήσει πολιτική προστασία έχουν πάρει λιγότερο από το 1/10 από αυτά τα πράγματα τα οποία ζητήσανε και κυρίως κουβέρτες έχουν πάρει. Hot spot, που είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Καταρχήν είναι ένας τίτλος τόσο λάθος και αντιαισθητικός που δημιουργεί παντού προβλήματα. Πρόκειται για κέντρα ταυτοποίησης. Η σημασία του hot spot είναι ότι είναι ένα μέρος που μπαίνει ο άλλος, μπαίνει υποκράτηση, κάθεται 48 ώρες με 70 το πολύ, γίνεται η πλήρης καταγραφή του και φεύγει.
Εδώ πέρα έχουμε καθυστέρηση και έχουμε και εμείς ευθύνη σε αυτή την καθυστέρηση. Εννοώ εμείς σαν κυβέρνηση, εγώ σαν υπουργός. Εάν όλα είχαν γίνει λέγε άρτες, θα μπορούσαμε να είμαστε 10-15 μέρες πιο μπροστά σήμερα. Όχι κάτι παραπάνω από αυτό. Στη Μυτιλίνη το hot spot, το κέντρο ταυτοποίησης είναι έτοιμο. Και έχουμε πάρει καλή έκθεση για αυτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στοιχείο έχουμε φτιάξει ένα προσωρινό hot spot, είδατε το λέω και εγώ έτσι, ένα προσωρινό κέντρο ταυτοποίησης, το οποίο από την Ευρωπαϊκή Ένωση πήρε πάλι πολύ καλά λόγια. Στη Κό και στη Λέρο θα έχουμε τελειώσει τα κέντρα ταυτοποίησης, εφόσον όλα πάνε καλά, μέχρι το τέλος του χρόνου και έχουμε δώσει εντολή να τα αναλάβει ο στρατός να τα χτίσει. Γιατί μέσα από τις γραφειοκρατίες και ίσως και από τον κακό χειρισμό των δικών μου στις γραφειοκρατίες είχαμε μια καθυστέρηση η οποία θα μπορούσε να λείπει. Στοιχείο είμαστε σε μια άριστη συνεργασία με τον Δήμαρχο. Τον βοηθήσαμε να αγοράσει ένα εργοστάσιο. Φαντάζομαι ότι μέχρι τέλος Γενάρη θα έχει χτιστεί και αυτό. Στη Σάμο έχουμε παραπάνω δυσκολίες, παρότι συνεργαζόμαστε εξαιρετικά με τον Δήμαρχο. Έχουμε μια παλιά εγκατάσταση, ψάχνουμε να φτιάξουμε την καινούργια, δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα. Αυτά εάν γίνουν μέχρι το τέλος του Δεκέμβρη, είναι μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να πω όμως το εξής, ότι τον κύριο λόγο για τον οποίο γίνανε τα κέντρα ταυτοποίησης, δηλαδή η δακτυλοσκόπηση, τον κάνουμε. Κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες και για τους πρόσφυγες και για τους μετανάστες και για το προσωπικό. Αλλά το κάνουμε. Είμαστε από αυτές τις χώρες που έχουμε ένα πολύ υψηλό ποσοστό ταυτοποίησης με τη δακτυλοσκόπηση με το Eurodac και είναι πολύ μεγαλύτερο εάν προσθέσουμε και τα μελάνια. Τα οποία μελάνια μετά τα περνάμε στο Eurodac. Εάν σκεφτείτε ότι στη Μυτιλίνη ας πούμε πρέπει μέσα σε δύο βραδιές να ταυτοποιήσουμε 3.000 άτομα, μπορείτε να καταλάβετε τις δυσκολίες που έχει αυτό το εγχείρημα και γιατί ζητάμε 100 Eurodac ενώ έχουμε 40 και ας λένε ότι μας δίνουν 400 και δεν τα παίρνουμε και γιατί ζητάμε 1.600 αστυνομικούς της Frontex. Το δεύτερο στοιχείο είναι οι διαστρεβλώσεις. Εγώ λυπάμαι που μια πολύ σοβαρή εφημερίδα αντέγραψε τους Financial Times, που επίσης είναι μια σοβαρή εφημερίδα, η οποία όμως γράφει ψέματα. Και σας τα είπα για τα Eurodac και για τη Frontex και για τα Rabbit. Έχω εδώ πέρα τις δηλώσεις του Αβραμόπουλου, ο οποίος παρουσιάζεται σαν να λέει ο άνθρωπος ότι θα μας διώξουν από τη Σέγκεν. Θέλω να σας καταθέσω ότι ο Αβραμόπουλος, σαν επίτροπος που πρέπει να παίξει το διτό του ρόλο, μάλλον μας βοηθάει. Και μάλλον η δήλωση που κάνει είναι μια θετική δήλωση για μας, μέσα σε ένα κακό κλίμα που έχει δημιουργηθεί. Έχω την δήλωση της ίδιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία λέει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα Σέγγεν και ότι η προσπάθεια της Επιτροπής και για την Ελλάδα και για όλη την Ευρώπη είναι να διατηρηθεί η Σέγγεν άθικτη. Έχω τη δήλωση του Άσελμπορν, ο οποίος την έκανε στη Λεμόν, ο οποίος λέει πρέπει να καταπολεμήσουμε κάθε ιδέα για αποβολή από τη Σέγγεν και επιπλέον να αποφύγουμε να τεθεί υπό αμφισβήτηση συνθήκη Σέγγεν ή ο αποκλεισμός μιας χώρας. Τέλος, έχω εδώ πέρα, για να δείτε πώς διαστρεβλώνονται τα πράγματα, ο Επίτροπος Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένας εσθονός, ο οποίος από ό,τι έμαθα είναι και γιατρός και αυτό που εμείς οι γιατροί λέμε καλός άνθρωπος, πήγε επίσκεψη στη Μυτιλίνη. Μάλιστα συμμετείχε και στη διάσωση. Μετά έγραψε ένα γράμμα στο Κολέγιο των Επιτρόπων, από όπου ξεκίνησε όλος αυτός ο σάλος. Εγώ έχω το γράμμα του, το οποίο δεν έχει κυκλοφορήσει, δεν μπορώ να το καταθέσω, όπου ο άνθρωπος λέει οι υπαρκτές αδυναμίες της χώρας μας στην οργάνωση της υγειονομικής περίθαλψης των προσφύγων μόλις βγαίνουν από τη θάλασσα. Ας πούμε στη Μυτιλίνη, ξέρετε, όταν βγαίνεις από τη θάλασσα είσαι σε ένα γκρεμό 60 χιλιόμετρα μακριά από το hot spot. Αυτό
προτείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέτρα που πρέπει να πάρει για να μας βοηθήσει. Δείχνει να μας καθυβρίζει, δεν μας καθυβρίζει. Ο ίδιος δε, αυτό το γράμμα ξεκίνησε ιστορία. Ο ίδιος δε έχει δηλώσει στη Μυτιλήνη στην επίσκεψή του. Η προσφορά του προσωπικού όλο το 24ωρο είναι πραγματικά αξιέπαινη. Αν κάποιος θέλει να δει τι σημαίνει Ευρώπη αλληλεγγύης, μπορεί απλά να έρθει και να επισκεφθεί τους ανθρώπους εδώ. Έχω τις δηλώσεις. Τελειώνω με την Ιδωμένη. Έχετε δίκιο, η κατάσταση στην Ιδωμένη πρέπει να σταματήσει. Υπάρχει μια προσπάθεια πολύ καιρό τώρα, δηλαδή την τελευταία εβδομάδα, που η κατάσταση αυτή αλλάζει, με την αστυνομία να δούμε πώς μπορεί χωρίς αιματηρή βία να απεμπλακεί η κατάσταση. Είναι πολύ δύσκολο, έχετε δίκιο όσοι λέτε ότι τα τρένα καθυστερούν και αυτό είναι ένα χτύπημα για το εμπορικό μας ισοζύγιο, αν το λέω σωστά. Είναι μέσα στις άμεσες προτεραιότητές μας. Θέλω να σας θυμίσω ότι όποτε έχω πει ότι η κατάσταση θα καθαρίσει, το είπα στη Μυτιλήνη, το είπα στη Βικτόρια, η κατάσταση καθάρισε. Με αυτή την έννοια λοιπόν στην Ιδωμένη θα δοθεί λύση. Και η λύση αυτή προφανώς δεν θα είναι μία βόλτα στο δάσος παιδιών του κολεγίου. Θα είναι μία δύσκολη λύση για την κυβέρνησή μας και πιστεύω και για όλα τα πολιτικά κόμματα, κανείς δεν θέλει να ασκείται βία ή οτιδήποτε άλλο. Δίνουμε μια ευκαιρία και προσπαθούμε να το αποφύγουμε. Γράψαμε ένα γράμμα στον Αβραμόπουλο, που αφού του λέμε την καλή μας διάθεση να στήσει σταθμό πιστοποίησης στα σύνορα, του λέμε ότι σαν πολιτικός προϊστάμενος της Frontex πρέπει λιγάκι να τους μαζέψει. Γιατί ενώ η απόφαση των αρχηγών του Summit, των πρωθυπουργών δηλαδή, ήταν η Frontex να πάει στην Ιδωμένη, το είχαμε ζητήσει εμείς, το ζήτησα εγώ σε επίπεδο υπουργών και ο κύριος Τσίπρας σε επίπεδο πρωθυπουργών, ήταν να πάει στην Ιδωμένη και να κάνει καταγραφή σε όσους τυχόν μας έχουν ξεφύγει στα νησιά, αυτοί ήρθαν ενώ είναι επιχειρησιακό όργανο με ένα πλάνο το οποίο προέβλεπε επιχειρήσεις, φύλαξη των συνόρων, συλλήψεις, διάφορα πράγματα και κοινές περιπολίες με τους Σκοπιανούς. Εξηγήσαμε στον κύριο Αβραμόπουλο και νομίζω ότι έχουμε βρει την ανταπόκρισή του. Θα σας πω τώρα για το ξέφραγο Αμπέλη και για τα φύλαχτα σύνορα και τελειώνω. Μάλλον έχω καταχραστεί πολύ το χρόνο σας. Τα χερσαία σύνορα τα διαχειριζόμαστε άψογα. Δεν έχουμε εισρωές από τα χερσαία σύνορα. Στα θαλάσσια σύνορα δεν υπάρχει καμία δυνατότητα αποτροπής. Είναι πνιγμός. Και αυτό το ξέρουμε όλοι. Και όσοι κυβερνήσαν παλιότερα και η κυβέρνηση τώρα. Επομένως, αυτό... Να με συγχωρείτε, τελειώνω τώρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε δηλώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν πρόκειται να γίνει από μας, εξάλλου δεν μας το ζητάει κανείς. Το πρόβλημα λοιπόν που αντιμετωπίζουμε και γι' αυτό έχουμε προμετωπίδα της πολιτικής μας την αντιμετώπιση των ροών στην Τουρκία, στις ακτές της Τουρκίας, είναι ότι άπαξ και μπει μέσα στη βάρκα, όταν φτάσει σε εμάς δεν μπορεί παρά να κάνουμε διάσωση. Και αυτό γίνεται. Λοιπόν, νομίζω σας κούρασα, σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν.